Για να δούμε σήμερα. Θυμάμαι που μου λέγατε ότι παίζατε μαζί παρέα. Τον καιρό φυσικά εκείνο. Κάνε αυτό που έπρεπε ο Γιάννης για μένα. Ξάνει. Προέρχεται από μια μπασκετική οικογένεια. Να μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του είναι ο Παναγιώτης ο Γιάννης Αράς. Και με τα αποτελέσματα που είχαμε, εκτιμούν αυτό που πρόσφερα στην ομάδα. Έχει παίξει και στο NBA. Είναι σε μια ηλικία, νομίζω, καλή μπασκετικά. Την καλύτερη μπασκετικά. Εδώ, Στιούαρτ, Γκίψον για τρεις, κανένα πρόβλημα. Στα τελευταία, εν τούτης όμως αφλήνοντας τη γη, ο Αχίλης. Γκίψον, όχι, επιθετικό ριμπάρα από τον Γκίψον όμως πάει μόνος και θα σκοράρει αυτό. Χρόνια, στην αρχή μου είπανε αυτή ένα, εγώ είπα δύο χρόνια. Εδώ ο Γιαννάρας εκτελεί, υπό καλές προϋποθέσεις, αυτό είναι. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound εκεί όμως από τον Biggs. Ιάκωβος προσποιείται, ωραία, αλλάζει παιχνίδι για τρεις. Άλλο ένα τρίποντο. Πριν ότι ο καθένας φύνει την... Ωραία, εδώ περιμένω. Πολύ ωραία, πάσα από τον Ανδρέα. Αυτό σε κάλεσα σήμερα εδώ για να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Για να σε φέρω σε δύσκολη θέση σε κάλεσα. Εδώ φοβερό κάρφωμα από τον Τζάκσον. Ωραία συνεργασία. Λοιπόν, Βον. Μεγάλο σουτ για να προηγηθεί. Γκίψον βρήκε το χώρο και το χρόνο. Γκίψον ήταν για να βάλει το τρίποντο. Πολύ ωραία κίνηση από τον Σκίφη. Τόλης Κασκύρης και Λέιτζεν Τζόρτζον Γκαρσία. Βον, πολύ ωραία πάσα από τον Βον. Όπως όμως... Τρίποντο, ναι. Ναι. Εδώ Βερεμέγκο. Εδώ ξανά, φοβερή συνεργασία. Αν ξεχάσα πολύ σημαντικό σουτ. Ναι, με ταμπλό. Σωστό είναι. Λοιπόν, Στιούαρτ, αν σκοράρει τα πάντα έχουν τελειώσει. Σκίφιτς. Νίκη για την ΑΕΚ. Χίλια τρεις, θα στοχίσει. 75-67.